τη θάλασσα στα βάθη για κορσαρούς και φρεγάτες τις γοργόνες και τα φύκια μόνο μην κλαις, μόνο μην κλαις, μόνο μην κλαις. Στο χωριουδάκι της Μάντζα, που ήταν χτισμένο κάπου εκεί στον κάμπο, ζούσε ένας ονειροπόλος με δόρυ και παλιά ασπίδα. Είχε ένα άλογο κουρασμένο και ένα σκυλί πιστό. Στο σπίτι του είχε μια οικονόμο πάνω κάτω 40 χρόνων και μια ανιψιά που δεν είχε φτάσει ακόμα τα 20. Όταν είχε ελεύθερο χρόνο, συνήθιζε να διαβάζει βιβλία με ιστορίες υποτών με τόση προσήλωση που ξέχασε να πηγαίνει για κυνήγι, γεμίζοντας το σπίτι με βιβλία. Ο παράλογος λόγος που μου δίνει λογικό δίκιο, κατά κάποιον τρόπο αδυνατίζει τη λογική μου. Κι έτσι λογικά σκέφτομαι την ομορφιά σας. Ξαγρυπνούσε για να καταλάβει αυτούς τους λόγους και να ξεδιαλύνει τις έννοιές τους. Βυθίστηκε τόσο πολύ στο διάβασμα που περνούσε τις νύχτες από το σούρουπο ως την αυγή διαβάζοντας, αλλά και τις μέρες από το χάραμα ως το δειλινό. Κι έτσι, από τον λίγο ύπνο και το πολύ διάβασμα, τελικά έχασε τα λογικά του. Γέμισε τη φαντασία του με όλα εκείνα που διάβαζε στα βιβλία. Άστε το βράκο! Είναι καλό και απαραίτητο, τόσο για να μπορέσω να δοξαστώ, όσο και για να υπηρετήσω τους κατατρεγμένους, να γίνω περιπλανόμενος υπότης. Θα γυρίσω όλο τον κόσμο, με τα όπλα μου και το άλογό μου, και θα αναζητώ περιπέτειες. Καθώς θα είμαι περιπλανόμενος υπότης, θα επανορθώσω προσβολές και αδικίες. Και θριαμβεύοντας σε όλες τις επικίνδυνες περιστάσεις, θα αποκτήσω αιώνια φήμη και όνομα. Έχω εδώ τα όπλα των προπαπούδων μου. Είναι σκουριασμένα και γεμάτα μούχλα από τον τόσο καιρό που είναι ξεχασμένα. Όμως θα τα καθαρίσω και θα τα διορθώσω όσο μπορώ. Ποιος ξέρει, αν χάρη στην αξιοσύνη των χεριών μου, καταφέρω να αποκτήσω τουλάχιστον την αυτοκρατορία της Τραπεζούντος. Τι ήταν αυτό, Βάγια? Σίγουρα δουλειά του θείου σου. Τώρα τελευταία έχει ξεσηκωθεί και κυνηγάει φαντάσματα εξαιτίας αυτών των βιβλίων με τους υπότες. Μακάρι, Θεέ μου, να του περάσει αυτή η μανία. Ήρθα να σε δω, αλογάκι μου, που αν και οι κακές γλώσσες λένε ότι είσαι αδύνατο και ότι είσαι πετσί και κόκαλο, εγώ δηλώνω ότι ούτε ο βουκεφάλας του Μεγαλέξανδρου,
ούτε ο Μπαμπιέκα του Σιντ παραβγαίνουν μαζί σου, καλό μου αλογάκι. Και δεν υπάρχει λόγος στο άλογο ενός υπότη, τόσο φημισμένο όπως εγώ, να μην έχει ένα όνομα ξακουστό. Από εδώ και πέρα θα σε λένε Ροσινάντε. Γιατί είναι ένα όνομα ευγενικό και εύγενο και που αξίζει σε ένα από τα καλύτερα άλογα του κόσμου. Αλλά κι εγώ, ο Αλόνσο Κιχάνο, ο καλός, θα πρέπει να υιοθετήσω ένα όνομα που να ταιριάζει με το ρόλο του περιπλανόμενου υπότη. Θα πρέπει να λέγομαι Δον Κιχώτης. Και όπως ο γενναίος Αμαντής πρόσθεσε στο όνομά του το όνομα της πατρίδας του και ονομαζόταν Αμαντής της Γκάουλα, έτσι κι εγώ θα προσθέσω το όνομα της πατρίδος μου και θα λέγομαι Δον Κιχώτης της Μάντσα. Και τώρα το μόνο που μένει είναι να ερωτευτώ μια δεσποσίνη. Γιατί περιπλανόμενος υπότης χωρίς έρωτες είναι σαν δέντρο χωρίς φύλλα. Σε ένα χωριό κοντά στο δικό του ζούσε μια κοπέλα που ήταν πολύ όμορφη και ο Δον Κιχώτης την ερωτεύτηκε. Το όνομά της ήταν Αλντόντσα Λορέντσο. Του φάνηκε σωστό να της δώσει τον τίτλο της κυρίας των σκέψεών του, ονομάζοντάς την Δουλτσινέα του Τομπόσο, γιατί είχε γεννηθεί σε αυτό το χωριό. Δουλτσινέα, ναι, όνομα μουσικό και ευσεβές. Ταιριάζει σε πριγκίπισε. Δεν πρέπει να χάσω άλλο χρόνο για να κάνω πράξη τις σκέψεις μου. Γιατί είναι πολλές οι προσβολές που πρέπει να τακτοποιήσω, οι αδικίες που πρέπει να διορθώσω, οι καταχρήσεις που πρέπει να σταματήσω. Είναι χρέος μου να τα κάνω όλα αυτά. Τι αγαλίαση να βλέπω με πόση ευκολία μπορώ να ξεκινήσω την όμορφη επιθυμία μου. Όμως, μια τρομερή προαίσθηση με κυριεύει. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να εγκαταλείψω το έργο μου πριν καν το ξεκινήσω. Μόλις θυμήθηκα ότι δεν έχω ονομαστεί υπότης. Και σύμφωνα με τους κανόνες της υποσύνης, δεν μπορώ να αναμετρηθώ με κανέναν υπότη μέχρι κι εγώ να γίνω ένας από αυτούς. Όμως τι με σταματάει? Θα με χρήσει ο πρώτος κυβερνήτης που θα βρω μπροστά μου. Κι άλλοι πολλοί το έκαναν αυτό, όπως έχω διαβάσει στα βιβλία μου με τις ιστορίες των υποτών. Κουράγιο, Ροσινάντε. Εκεί βλέπω ένα κάστρο με τους τέσσερις πύργους του, τη βαθιά Τάφρο και όλες τις πολεμίστρες του στη σειρά. Γρήγορα θα μας πιάσει η νύχτα! Πού είναι το κάστρο? Μου έπεσε το γύσο και δεν μπορώ να το σηκώσω. Δεν πειράζει. Ας συνεχίσουμε. Όλο και κάποιος νάνος θα βγει στις επάλξεις και θα δώσει σήμα ότι ένας υπότης φτάνει στο κάστρο. Να το σήμα, Ροσινάντε! Σύντομα θα μας ανοίξουν τις πύλες του κάστρου. Α, ένα εξαιρετικό! Μη φεύγετε, κοπέλες μου, και μη βάζετε τίποτα κακό στο νου σας. Το υποτικό τάγμα που υπηρετώ δεν επιτρέπει να κάνουμε κακό σε κανέναν. Πόσο μάλλον σε τόσο όμορφες χώρες όπως εσείς. Πάντως είναι μεγάλη ανοησία να γελάτε έτσι χωρίς λόγο. Δεν το λέω όμως για να στεναχωρηθείτε, γιατί το μόνο που επιθυμώ είναι να σας υπηρετήσω. Εάν αγαπητέ μου υπότι ψάχνετε δωμάτιο, σας λέω ότι σε αυτό το πανδοχείο δεν θα βρείτε. Όμως όλα τα άλλα θα τα βρείτε σε αυθονία. Εμένα, κύριε Καστιλιάνε, μου αρκεί το οτιδήποτε. Γιατί στροσίδια μου είναι τα όπλα και ξεκούρασή μου η μάχη. Σύμφωνα με αυτά που λέτε, το κρεβάτι σας είναι πάντα τα σκληρά βράχια και ο ύπνος σας πάντα το ξενύχτη. Αν είναι έτσι, μπορείτε να μείνετε. Αφού σε αυτήν εδώ την καλύβα μπορείτε να μην κοιμηθείτε όλη νύχτα, μείνετε και ένα χρόνο, αν θέλετε. Και τώρα, κύριε κυβερνήτη,
Φροντίστε το άλογο μου, γιατί είναι το καλύτερο άλογο του κόσμου. Ποτέ δεν υπήρξε υπότης που τον υπηρετούσαν τόσο καλά όσο το Δον Κιχώτη, που όταν ήρθε από το χωριό του, ώρες φρόντιζαν αυτόν και πριγκίπισε στο άλογο του. Δηλαδή τον Ροσινάντε, γιατί αυτό είναι το όνομα του αλόγου μου. Και Δον Κιχώτη της Μάντσα, το δικό μου. Θέλει η εξοχότητά σας, Δον Κιχώτη, να φάει κάτι? Θα έτρωγα οτιδήποτε. Μια χαρά θα μου ερχόταν τώρα. Θα έτρωγε η εξοχότητά σας μερικές πέστροφες, γιατί δεν υπάρχει κάτι άλλο να σας δώσουμε. Αφού έχετε πολλές, μπορείτε να σερβίρετε μια πέστροφα. Εξαλλού το ίδιο πράγμα είναι 8 ρεάλια και ένα νόμισμα των 8. Και επιπλέον, αυτές οι πέστροφες θα μπορούσαν να είναι όπως το μοσχάρι, που είναι καλύτερο από το αγιαλαδινό. Όμως ό,τι και να είναι, ας έρθει γρήγορα, γιατί το βάρος των όπλων δεν αντέχεται αν δεν ελέγχεις το στομάχι σου. Ορίστε οι πέστροφες, κύριε υπότη. Απολαύστε τις και καλή όρεξη. Αφήστε, κύριε υπότη, να σας βοηθήσω. Ορίστε, έτσι είναι καλύτερα. Δεν πρόκειται να σηκωθώ από εδώ που είμαι μέχρι να μου κάνετε μια μεγάλη χάρη που θέλω να σας ζητήσω. Θεωρήστε ότι έγινε κιόλας, κύριε. Δεν περίμενα λιγότερα από τη γενεοδορία σας. Η χάρη που θα σας ζητήσω και θα μου εκπληρώσετε είναι ότι αύριο, όταν ξημερώσει, θα πρέπει να με ονομάσετε υπότη. Σήμερα το βράδυ θα ξενυχτήσω πλάι στα όπλα μου, στο παρεκκλήσι του κάστρου σας, ώστε με αυτόν τον τρόπο να πραγματοποιηθεί η επιθυμία μου να πορευτώ στα 4 σημεία του ορίζοντα, βοηθώντας τους ανήμπορους όπως πρέπει να πράττουν οι περιπλανόμενοι υπότες. Το κακό είναι ότι δεν υπάρχει παρεκκλήση για να ξαγρυπνήσετε δίπλα στα όπλα σας. Το κατεδάφισα πέρσι για να το φτιάξω πάλι από την αρχή. Όμως σε περίπτωση ανάγκης, ξέρω ότι μπορούν να ξαγρυπνούν με τα όπλα σε οποιοδήποτε μέρος. Και σήμερα το βράδυ μπορείτε να το κάνετε εδώ πέρα. Το πρωί θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να ονομαστείτε υπότης. Εσύ, όποιος κι αν είσαι, θρασί υπότη που αγγίζεις τα όπλα του πιο γενναίου περιπλανόμενου που ζώστηκε ποτέ σπαθί. Πρόσεξε τι κάνεις και μην τα αγγίζεις, αν δεν θέλεις να πληρώσεις με τη ζωή σου το θράσο σου. Ω, Δουλτσινέα, κυρά της ομορφιάς και οχυρό της καρδιάς μου, βοήθησέ με σε αυτή την πρώτη περιπέτεια που αντιμετωπίζει το υπόδουλο σε σένα κορμί μου. Γύρνα τα μάτια του μεγαλείου σου στον εχμάλωτο σου υπότη που αντιμετωπίζει τέτοια θαυμαστή περιπέτεια. Βοήθεια! Τι συμβαίνει εδώ? Μα τι γίνεται εκεί κάτω? Βοηθήστε με! Βοηθήστε με! Βοηθήστε με! Κοιτάξτε τι μου έκανε ο τρελός! Να το κανονίσουμε! Ναι, πάμε! Καθάρματα! Προδότες και δειλά πλάσματα! Ο κύριος αυτού του κάστρου είναι ένας αργόσχολος και κακογέννητος! Αφού αν έχετε να συμπεριφέρεστε με αυτόν τον τρόπο σε έναν περιπλανόμενο υπότη! Πάρε του! Έξω! Έξω! Χτυπήστε τον! Έξω! Αφήστε τον! Δεν βλέπετε ότι έχασε τα λογικά του. Ας αφήσουμε το πανηγύρι και εγώ θα τον κάνω αυτόν τον τρελό να φύγει γρήγορα από το πανδοχείο μου. Φέρτε μου το βιβλίο που κάνω τους λογαριασμούς.
Αποφάσισα να το κάνω στα γρήγορα και να δώσω το μαύρο χρήσμα του υπότη σε αυτό το τρελό. Πριν πάθουμε κανένα κακό εδώ μέσα. Άντε λοιπόν να τελειώνουμε για να φύγει. Δεν ξέρω γιατί θέλει ο αφέντης το βιβλίο που σημειώνει τους λογαριασμούς του. Άστον, αυτός ξέρει καλά τι κάνει. Και τώρα κύριε, πέστε στα γόνατα για να αρχίσουμε την τελετή. Ανατάμ, παπαντάμ, δίνες, σκοτοδίνες και άλλα πολλά. Πλύνε, ξαναπλύνε και αίματα ξαναπλύνε και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Και τώρα το χρήσμα. Αξιοπρέπεια νερέ. Το σπαθί. Χαίρε σπάθα δίκαιη που με τη σιδερένια κόψη σου θα κόβεις τα τυριά καλύτερα και από οστά. Πάει, τελείωσε. Το χρήσμα τώρα. Σοβάστε, θα χαλάσετε την τελετή. Στην ευχή του Θεού, Δον Κιχώτη. Την ευχή του να έχετε, κύριε κυβερνήτη, αυτού του οχυρού. Δεν θα σας χρεώσω τίποτα. Μόνο να σας δω να φεύγετε. Κακό ψοφονάχης. Ωρα καλή στην πρίμνη σου και αέρα στα πανιά σου. Φεύγει για να κυνηγήσει την περιπέτεια! Και με τι χαριτωμένο ύφος! Το ξημέρωμα, ο Δον Κιχώτης βγήκε από το πανδοχείο ευχαριστημένος, χαριτωμένος και φάτος που ονομάστηκε υπότης. Η ευχαρίστηση ξεχύλιζε ως και από τα λουριά του αλόγου του. Τότε εμφανίστηκαν μπροστά του έμποροι από το Τολέδο που πήγαιναν να αγοράσουν μετάξι στη Μούνθια. Μόλις τους είδε ο Δον Κιχώτης, φαντάστηκε αμέσως μια νέα περιπέτεια. Σταματήστε όλοι! Ομολογήστε ότι δεν υπάρχει στον κόσμο κόρη πιο υπέροχη από την αυτοκράτηρα της Μάντσα, τη Δουλτσινέα του Τομπόσο. Κύριε υπότη, εμείς δεν γνωρίζουμε ποια είναι η όμορφη κυρία για την οποία μιλάτε. Να μας τη δείξετε και αν είναι τόσο όμορφη, με μεγάλη χαρά θα συμφωνήσουμε. Εάν σας την έδειχνα, δεν θα ήταν τίποτα σπουδαίο να ομολογήσετε μια αλήθεια τόσο εμφανή. Το σημαντικό είναι χωρίς να τη δείτε να το πιστέψετε, να το ομολογήσετε, να το δηλώσετε και να το υποστηρίζετε. Ή αλλιώς θα πρέπει να μονομαχήσετε μαζί μου. Δύσπιστοι και υπερόπτες άνθρωποι. Και τώρα ελάτε ένας-ένας. Όπως ορίζουν οι κανόνες της υποσύνης. Ή όλοι μαζί όπως συνηθίζουν ξεδιάντροπα οι άνθρωποι του είδους σας. Εδώ σας περιμένω με πίστη στο δίκιο που έχω. Κύριε υπότη, σας συγκετεύω στο όνομα των πριγκίπων που βασιλεύουν εδώ. Δεν μπορούμε να ομολογήσουμε ένα πράγμα που ποτέ δεν έχουμε δει ούτε έχουμε ακούσει. Και βέβαια, επειδή μπορεί να είναι εις βάρος της αυτοκράτηρας και της βασίλισσας της Αλκάριας και της Εξτρεμαδούρα, σας παρακαλούμε να μας δείξετε κάποιο πορτρέτο αυτής της κυρίας, κι ας είναι μικρό σαν κόκκο σταριού. Έτσι εμείς θα μείνουμε ευχαριστημένοι και σίγουροι και εσείς θα εισπράξετε ικανοποίηση και ανταμοιβή. Είμαστε πλέον τόσο πολύ με το μέρος σας που ακόμη και αν μας δείξετε το πορτρέτο της και της λείπει το ένα μάτι και το άλλο είναι τσιμπιασμένο, ακόμα και έτσι για να σας ικανοποιήσουμε, θα πούμε για χάρη σας ό,τι θελήσετε. Δεν είναι τσιμπιασμένη, ανήθικο γουρούνι. Το βλέμμα της είναι καθαρό σαν τον ουρανό. Και δεν είναι μονόφθαλμη, ούτε καμπούρα. Μάλλον είναι πιο λιγερή και από ένα κυπαρίσι. Όμως εσείς θα πληρώσετε για την προσβολή που εξτομίσατε για την ομορφιά της. Προσοχή! Ήσυχα, ήσυχα! Έλα, έλα, ηρέμησε! Ηρέμησε, έλα! Φτάνει! Ας τον ήσυχο, Ανσέλμο! Παράτα τον!
Είσαι εσύ, καλή κυρά μου. Δε σε πονάει η συμφορά μου. Ή δεν το ξέρεις η γλυκιά μου. Μοναδική παρηγοριά μου. Φαίνεται στην αγιοσύνη σας, πατέρ Πέδρο Πέρες, η δυστυχία του κυρίου μου. Είναι τρεις μέρες που δεν έχει φανεί ούτε αυτός, ούτε το αλογό του, ούτε η ασπίδα, ούτε το κοντάρι, ούτε το σπαθί. Αχ, κακό που πάθαμε. Αυτά τα καταραμένα τα βιβλία με τους υπότες του πήραν τα μυαλά. Και τώρα θυμάμαι ότι τον άκουσα να λέει ότι ήθελε να γίνει περιπλανόμενος υπότης και να πάει να ζήσει περιπέτειες σε όλο τον κόσμο. Ας το καλό με αυτά τα βιβλία. Και έτσι, χάθηκε η πιο ευγενική ψυχή που υπήρχε σε όλη τη Μάντζα. Να ξέρετε, κύριε Νικολάς, ότι πολλές φορές συνέβη στο θείο μου να κάθεται να διαβάζει αυτά τα καταραμένα βιβλία. Δύο μερόνυχτα ολόκληρα και μετά έπαιρνε το σπαθί του και ξυφομαχούσε με τους τοίχους. Και όταν κουραζόταν, έλεγε ότι έχει σκοτώσει τέσσερις γίγαντες που ήταν σαν πύργοι και για τον υδρότα που έτρεχε από την κούραση, έλεγε ότι ήταν αίμα από τις πληγές που του έκαναν στη μάχη. Και μετά έπινε μια κανάτα κρύο νερό και γινόταν καλά και ηρεμούσε. Και έλεγε ότι αυτό το νερό ήταν ένα πολύτιμο ποτό που του το είχε φέρει ο σοφός Σκύφος, ένας ηλικιωμένος και ευχάριστος φίλος του. Μα εγώ φταίω για όλα. Ναι, που δεν σας ειδοποίησα πιο πριν για τις ανοησίες του θείου μου. Για να τον προλάβετε πριν φτάσει εδώ που έφτασε και να κάψετε όλα αυτά τα βιβλία, γιατί έχει πολλά που αξίζει να γίνουν στάχτη. Αλήθεια σας λέω, στάχτη να τα κάνετε. Αυτό λέω κι εγώ. Και το πολύ μέχρι αύριο θα καταδικαστούν στην πειρά αν υπάρχει περίπτωση να προκαλέσουν σε αυτούς που τα διαβάζουν αυτό που έκανα στον καλό μου φίλο. Day day, Ρούσιο. Τι βλέπω; Αυτός δεν είναι ο Αλόνσο Κιχάνο; Δον Αλόνσο, ποιος σας έκανε έτσι; Ποιος είστε εσείς; Χωρίς αμφιβολία, είστε ο Μαρκίσιος της Μαντούα, ο θείος μου. Όχι προς Θεού, είμαι ο Σάντσο και έρχομαι για να πάω ένα φορτίο σιτάρι στο Μήλο. Ποιος σας κατάντησε όμως έτσι, κύριε; Ευγενικέ Μαρκίσια της Μαντούα, θείε μου και κύριέ μου. Να τα πάλι με τους Μαρκίσιους. Είναι τόσο χτυπημένος που πρέπει να έχασε τα λογικά του. Ευτυχώς δεν έχετε καμία πληγή. Όχι, όμως είμαι πολύ κουρασμένος από την πτώση μου από το άλογο. Αχ, ο άμυρος. Μα τι πάθατε, κύριε; Να ξέρει η εξοχότητά σας, κύριε Δον Ροντρίγκο Ναρβάες, ότι για την όμορφη δουλτσινέα του τον Πόσο κάνω και θα κάνω τα πιο ξακουστά υποτικά ανδραγαθήματα που έχει δει και θα δει ποτέ ο κόσμος. Κοιτάξτε, κύριε, εγώ ο αμαρτωλός
Εγώ δεν είμαι ο Δον Ροντρίγο Ναρβάες, ούτε ο Μαρκίσιος της Μαντούα, αλλά ο Σάντσο Πάντσα, ο γειτονάς σας. Και εσείς είστε ο τιμημένος Δον Κιχάνο. Εγώ ξέρω ποιος είμαι. Και ξέρω ότι μπορώ να γίνω από τους πιο γενναίους υπότες του κόσμου με φήμη. Γιατί από όλους τους άθλους τους, οι δικοί μου θα υπέρτερουν. Σάντσο, φίλε μου, είσαι καλός άνθρωπος. Κι εγώ θα ήθελα να είσαι έτοιμος να έρθεις μαζί μου με όλη σου την ψυχή. Γιατί μπορεί να συμβούν περιπέτειες τις οποίες εγώ θα κερδίσω για ανταμοιβή κάποιο νησί και θα σε διορίσω ο κυβερνήτης αυτό. Εγώ, υπασπιστής της εξοχότητάς σας. Κοιτάξτε, εγώ είμαι φτωχός και με λίγο μυαλό στο κεφάλι. Και αυτή τη δουλειά του υπασπιστή δεν τη βλέπω και με πολύ καλό μάτι στις μέρες μας. Εγώ θα σε κάνω να τη δεις, αδελφέ μου. Νάτος, έρχεται! Άντε! Σταματήστε όλοι, γιατί είμαι τραυματισμένος εξαιτίας του αλόγου μου. Οδηγήστε με στο κρεβάτι μου και φωνάξτε, αν μπορεί, τη Σοφή Ουργκάντα για να περιποιηθεί τις πληγές μου. Κάτι μου το έλεγε εμένα ότι χτύπησε στο πόδι ο κύριός μου. Ανεβείτε εσείς με το καλό και χωρίς την Ουργκάντα μπορούμε εμείς εδώ να σας γιατρέψουμε. Καταραμένα να είναι αυτά τα βιβλία με τους υπότες που τόσο άσχημα τα πήρατε εσείς. Αυτό που έχω όλο και όλο είναι ο θυμός που έπεσε από τον Ροσινάντε. Ενώ πολεμούσαμε 10 γίγαντες, τους πιο μεγάλους και θρασείς που υπάρχουν στη γη. Είχε και γίγαντες το καβγά. Αύριο πρωί-πρωί θα τα κάψω. Ας αρχίσουμε να καίμε. Αν κάποιος μάγος από τους πολλούς που έχουν αυτά τα βιβλία δεν μας αρέσει, γιατί να μην τον κάψουμε κι αυτόν στη φωτιά? Δεν υπάρχουν τέτοιοι μάγοι, κυρία μου. Όμως υπάρχει ο κίνδυνος να παραπλανηθείς από τέτοια βιβλία. Μπας τώρα, Νικολάς, δώσε μου αυτά τα βιβλία ένα-ένα, για να δούμε περί τίνος πρόκειται. Μπορεί να βρούμε μερικά που να μην αξίζει να καούν. Όχι, δεν πρέπει να συγχωρήσουμε κανένα, γιατί όλα μαζί είχαν το φταίξιμο. Καλύτερα να τα πετάξουμε όλα το παράθυρο στην αυλή, να τα κάνουμε ένα σωρό και να τους βάλουμε φωτιά. Δεν μου φαίνεται σωστό αυτό. Ας διαβάσουμε πρώτα τους τίτλους. Τελικά, ο Δον Κιχώτης για 15 ημέρες ήταν πολύ ήρεμος. Αυτές τις μέρες είχε ευχάριστες συζητήσεις με τους δύο κουμπάρους του, τον Ιερέα και τον Κουρέα. Όπως σας έλεγα, αυτό που περισσότερο χρειάζεται ο κόσμος είναι οι περιπλανόμενοι υπότες. Βέβαια, βέβαια, και γι' αυτό θέλετε να στήσετε την πλανόδια υποσύνη. Περιπλανόμενη, θα έλεγα. Και αυτή είναι πράγματι η πρόθεσή μου. Εγώ είμαι ο Σάντσο. Μπορώ να περάσω? Πέρασε, Σάντσο, φίλε μου. Καλησπέρα σε όλους σας. Καλή είναι, με τόσο ευχάριστη παρέα. Πέρναγα από εδώ για να μαζέψω τα γουρούνια μου και είπα, πώς να είναι ο Δον Αλόνσο από το πέσιμο. Σε σχέση με τα γουρούνια σου, αρκετά καλά. Χάρη στις φροντίδες της ανιψιάς μου και της Βάγιας. Στην ανάπαυση και στην ευχάριστη συζήτηση με τους φίλους μου που ήταν το καλύτερο φάρμακο. Ωραία. Χαίρομαι τότε. Μα φεύγετε κιόλας. Κουβεντιάσαμε αρκετή ώρα και τώρα σας αφήνουμε με καλή παρέα. Όχι, όχι, μη σηκώνεστε. Την ξέρουμε την έξοδο. Καθίστε με το Σάντσο και εμείς θα επιστρέψουμε αύριο. Τα λέμε αύριο τότε.
Πηγαίνετε στην ευχή του Θεού, κύριε. Είχαμε μια πολύ ευχάριστη συζήτηση με τον κουμπάρο μας και τον βρήκαμε ήρεμο. Ναι, ναι. Όμως, πώς είναι οι αιμονές του? Ελπίζουμε, λογικά. Θυμάσαι, Σάντσο, που σου είπα να ετοιμαστείς να έρθεις μαζί μου, γιατί ίσως εγώ να μπορούσα να σε κάνω κυβερνήτη κάποιου νησιού που θα κέρδιζα για σένα. Πώς δεν το θυμάμαι. Αυτό έγινε όταν σας βρήκα τέζα στο δρόμο και σε άσχημη κατάσταση. Δηλαδή, επιμένετε να γίνω υπασπιστή σας και να πάμε εμείς οι δύο να αποδώσουμε δικαιοσύνη? Εγώ θα βάλω τα λεφτά και που κάμισα καθαρά. Και εσύ μπορείς να φέρεις τις δικές σου προμήθειες. Ναι. Δεν ξέρω. Θα φύγουμε το νωρίτερο δυνατόν και δεν θα το μετανιώσεις. Για ανταμοιβή σου όλο και κάποιο δουκάτο ή κομιτεία θα σου δώσω. Για τα δουκάτα και τις κομιτείες δεν ενδιαφέρομαι. Γιατί με αυτό που μου τάξατε, αν είναι αλήθεια, είμαι ικανοποιημένος. Ας είναι. Θα φέρω τις προμήθειές μου που θα είναι πλήρεις. Και το ασκί μου με το κρασί, καθώς επίσης και το γαϊδουράκι μου. Γιατί δεν τα καταφέρνω πολύ καλά στο περπάτημα. Το γαϊδουράκι σου είπες? Δεν θυμάμαι κανέναν περιπλανόμενο υπότι να έχει υπασπιστεί του που καβαλάει γάιδαρο. Αλλά δεν πειράζει. Θα φροντίσω εγώ να αποκτήσεις το πιο τιμημένο άτι με την πρώτη ευκαιρία, παίρνοντας το άλογο του πρώτου άτιμου υπότι που θα συναντήσω. Προτιμώ το, γάιδαρό μου. Γνωριζόμαστε μια ζωή. Αφού πέρασαν μερικές ημέρες και έγιναν στα κρυφά οι απαραίτητες προετοιμασίες για την αναχώρηση, ο Σάντσο Πάντσα, χωρίς να αποχαιρετήσει τη γυναίκα του και την κόρη του, τη Σαντσίτα, έφυγε μια νύχτα. Έλα, μην είσαι ξεροκέφαλος. Σταμάτα, αδερφέ μου, θα ξυπνήσεις όλη την οικογένεια. Ούτε ο Δον Κιχώτης αποχαιρέτησε την οικονόμο και την ανιψιά του. Πήγε να συναντηθεί με τον Σάντσο σε ένα μέρος που είχαν συμφωνήσει και έτσι, πριν ξημερώσει ακόμα, έφυγαν από το χωριό χωρίς να τους δει κανείς. Προχώρησαν τόσο πολύ που όταν ξημέρωσε ήταν σίγουροι ότι δεν θα τους έβρισκαν ακόμη και αν τους έψαχναν. Να σας πω κάτι, κύριε περιπλανόμενε υπότη. Μην ξεχάσετε αυτό που μου υποσχεθήκατε για το νησί. Γιατί εγώ μπορώ να το κυβερνήσω, όσο μεγάλο κι αν είναι. Θα πρέπει να ξέρεις, φίλε μου Σάντσο Πάντσα, ότι οι παλιοί περιπλανόμενοι υπότες συνήθιζαν να κάνουν τους υπασπιστές τους κυβερνήτες των νησιών ή των βασιλείων που κατακτούσαν. Και βέβαια, εγώ δεν πρόκειται να ξεχάσω αυτό το έθιμο. Η περιπέτεια μας ακολουθεί περισσότερο από ό,τι μπορούσαμε να φανταστούμε, Σάντσο! Γιατί με αυτούς τους τεράστιους γίγαντες, εγώ θα πολεμήσω! Αφού είναι ένα καλό έργο να εξαφανίσεις από προσώπου γης αυτόν τον κακό σπόρο. Καλέ, ποιοι γίγαντες? Εκείνοι που βλέπεις με τα μακριά χέρια που φτάνουν μέχρι και τις δύο λεύγες! Μη τρέχετε δειλάκια από τα παπλάσματα! Ένας μονοϋπότης, μόνος του σας επιτίθεται! Κοιτάξτε! Δεν είναι γίγαντες, είναι ανεμόμυλοι! Και αυτά που φαίνονται σαν χέρια είναι τα φτερά που γυρίζουν την πέτρα του Μήλου! Δεν ξέρεις τίποτα από περιπέτειες! Είναι γίγαντες! Κι αν φοβάσαι, μην ανακατεύεσαι! Θα αναμετρηθώ μαζί τους σε άγρια κι άνηση μάχη! Ha 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 ha!
Κύριε μου Δον Κιχώτη! Δεν σας το είπα ότι ήταν ανεμόμυλοι και όχι γίγαντες. Σώπα, καλέ μου φίλε, Σάντσο. Και τα πράγματα του πολέμου, περισσότερο από άλλα, υπόκεινται σε διαρκείς αλλαγές. Γιατί ο σοφός Φερστόν μετέτρεψε αυτούς τους γίγαντες σε ανεμόμυλους για να μου στερήσει τη δόξα να τους νικήσω. Τόση είναι η έχθρα που τρέφει για μένα. Η τύχη είναι με το μέρος μας, αφού δίπλα στο δρόμο βλέπω ένα κάστρο όπου μπορούμε να διανυκτερεύσουμε. Τόσο έχω γεράσει που αντί για κάστρο βλέπω ένα πανδοχείο της κακιάς ώρας. Μα ναι, τα μάτια σου σε απατούν. Έχει πίστη στα δικά μου που βλέπουν περισσότερο από τα δικά σου. Κοίτα! Ηρέμησε, παιδί μου. Ηρέμησε. Καλησπέρα, πανδοχεία. Υπάρχει μέρος να μείνουμε. Καλησπέρα σας, και βέβαια υπάρχει. Όμως πιο κακό σας έτυχε και έρχεστε έτσι. Δεν είναι τίποτα. Απλά ο αφέντης μου έπεσε κάτω από ένα βράχο και έχει χτυπήσει λίγο στα πλευρά του. Κοίταξε, ποιος ήρθε? Ξεκαβαλικέψτε εσείς από το γαϊδούρι και οι δυο μας θα σας βοηθήσουμε. Αχ, τον κακόμοιρο. Ετοίμασε τα κρεβάτια για αυτόν τον κύριο, Μαριτόρνες. Μάλιστα, κυρία. Θεέ και κύριε. Με προσοχή. Στηριχτείτε πάνω μου. Ο πανδοχέας και εγώ θα σας πάμε στο κρεβάτι τώρα. Αχ, ο άμυρος. Κουράγιο, κουράγιο, θα σας κάνουμε καλά. Θα σας κάνουμε καλά. Σας παρακαλώ, πείτε μου ότι δεν έχει πεθάνει. Ειδοποίησε τον κύριο αυτού του οχυρού. Και φρόντισε να βρεις λάδι, κρασί, αλάτι και δέντρο λίβανο για να ετοιμάσεις το βάλσαμο του Φιραμπράς. Μετά το δέντρο λίβανο βάζουμε αλάτι, λάδι και κρασί. Και τώρα θα δοκιμάσω τις αρετές αυτού του πολύτιμου βάλσαμου του Φιαραμπράς. Τι σας συμβαίνει? Πόπο, τι έπαθε? Πώς αισθάνεστε τώρα, κύριε Δον Κιχώτη? Καλύτερα. Δείστε με τώρα και αφήστε με μόνο. Και με τον ύπνο, το βάλσαμο του Φιαραμπράς. Θα κάνει τη δουλειά του και θα με θεραπεύσει. Ελπίζω να ξεκουραστεί τώρα. Επιτέλους ηρέμησε. Φαίνεται σαν θαύμα. Ας τον αφήσουμε, ας ξεκουραστεί. Όμως, όταν ο Δον Κιχώτης αισθάνθηκε καλύτερα, θέλησε να φύγει για να αναζητήσει νέες περιπέτειες. Πολλές ήταν οι φροντίδες, κύριε κυβερνήτη, που έλαβα στο κάστρο σας και θα σας αποζημιώσω παίρνοντας εκδίκηση για εσάς από κάποιον που σας αδίκησε. Κύριε Υπότη, το μόνο που χρειάζομαι είναι να με πληρώσετε για τα έξοδα που κάνατε στο πανδοχείο μου. Μα, πανδοχείο είναι αυτό? Και πολύ έντιμο. Σε αυταπάτη ήμουν, γιατί νομίζω ότι ήταν κάστρο. Θα πρέπει να μας συγχωρήσετε για την πληρωμή. Οι περιπλανόμενοι υπότες δεν πληρώνουν για στέγη. Αναφέρομαι σαφώς στους νόμους της υποσύνης. Δεν έχω και μεγάλη σχέση εγώ με αυτά. Πληρώστε με και αφήστε τις ιστορίες με τους υπότες. Εμένα με ενδιαφέρει μόνο να πληρωθώ για τις υπηρεσίες μου. Είστε ένας ανόητος και κακός ξενοδόχος. Hey, σταμάτα εκεί που είσαι! Αν δεν με πληρώσει ο αφέντης σου, θα με πληρώσεις εσύ! Μα αφού τον ακούσατε, οι περιπλανόμενοι υπότες δεν χρειάζεται να πληρώνουν στα πανδοχεία.
Το λένε οι νόμοι της υποσύνης αυτό. Μωρέ, ποιοι νόμοι της υποσύνης και πράσινα άλογα. Πληρώστε με το καλό, αλλιώς θα το μετανιώσετε. Μα τι κάνετε αυτό που του αξίζει του απατεώνα. Όχι, αφήστε με αλήτως. Αφήστε με, Δον Κιχώτη. Αφήστε με, βοηθήστε με τον Κιχώτη. Κύριε, βοήθεια. Σας παρακαλώ, βοηθήστε με κύριε μου. Στα πισινά μου. Κύριε, βοήθεια. Σάντσο, φίλε μου. Κύριε, βοήθεια, σας παρακαλώ. Αφήστε τον αλήτες, αλλιώς θα έχετε να κάνετε μαζί μου. Καλό κι αυτό. Αφήστε τον. Αρκετά πλήρωσε και για τους δύο. Βοήθεια! Λίγη διασκέδαση ποτέ δεν έβλαψε κανέναν. Ναι! Με αυτά που έχεις τα σακίδια θα πληρωθώ για τη διαμονή. Εσύ δεν χάρεις ποτέ, Χουάν Παλομέκη! Όλοι να πάρουν κάτι. Του δώσα στέγη να πάρω το φαΐ του. Άσε που γίνε και καλά από το χτύπημα με το φάρμακο του Φιεράμπρας. Μη φοβάσαι, αδελφέ μου. Αυτοί οι αχροί έφυγαν και δεν πρόκειται να σου κάνουν άλλο κακό. Κουράγιο λοιπόν. Σήκω πάνω. Ανέβα στο Ρούσιο και έλα μαζί μου. Γιατί είναι η ώρα πια να αφήσουμε αυτό το καταραμένο πανδοχείο με τον ελεηνό κόσμο. Πιείτε λίγο νερό από το πηγάδι, που είναι το πιο δροσερό που έχουμε. Ελάτε. Θα δείτε. Όπως είστε τόσο κουρασμένους, θα σας ξεδιψάς και θα σας ξεκουράσει. Ναι, ναι. Φίλε μου, Σάντσο, μην πίνεις νερό. Μην το πιείς, θα σε σκοτώσει. Κοίτα, έχω εδώ το υγιεινό το βάλσαμο, που με δυο σταγόνες, αν πιείς, θα γίνεις καλά χωρίς αμφιβολία. Κρατήστε το ποτάκι σας, να μου λείπει. Αφήστε με ήσυχο εμένα. Σήμερα είναι η ημέρα, ο Σάντσο, που θα δεις τη χάρη που μου επιφυλάσσει η μοίρα μου. Σήμερα είναι η μέρα που θα αποδειχτεί η αξία των χεριών μου και θα κάνω πράγματα που θα γραφούν στο βιβλίο της δόξας. Βλέπεις εκείνο το σύννεφο σκόνης που σηκώνεται? Λοιπόν, είναι ένας μεγάλος στρατός με πολύ κόσμο και προχωράει! Έρχεται! Θα πρέπει να προσθέσετε άλλον έναν, γιατί από εκείνη την πλευρά σηκώνεται κι άλλη σκόνη. Ναι, είναι αλήθεια! Και χωρίς αμφιβολία, είναι δύο στρατοί που έρχονται να συγκρουστούν στη μέση αυτής της πεδιάδας. Κύριε, εγώ βλέπω μόνο δυο κοπάδια πρόβατα που έρχονται από δυο μεριές. Τα πρόβατα σηκώνουν αυτό το τεράστιο σύννεφο σκόνης. Ας ανέβουμε σε αυτόν τον όθο, από όπου θα επιτεθούμε στους δύο στρατούς. Μα κύριε, εγώ δεν βλέπω άντρες, ούτε γίγαντες, από αυτούς που λέτε. Ίσως όλα αυτά να είναι μαγεία. Πώς μπορείς να το λες αυτό? Δεν ακούς το χλιμίντρισμα των αλόγων, το σάλπισμα από τις τρομπέτες, το θόρυβο από τα ταμπούρλα? Δεν ακούω τίποτα άλλο παρά μόνο βελάσματα προβάτων και κρυαριών. Ο φόβος που νιώθεις, Σάντσο, σε κάνει να μην βλέπεις και να μην ακούς σωστά. Γιατί ο φόβος αλλοιώνει τις αισθήσεις και κάνει τα πράγματα να μην φαίνονται όπως είναι. Μ' αν φοβάσαι τόσο, κάτσε στην άκρη και άφησέ με, γιατί και μόνος μου μπορώ να φτάσω στη νίκη. Γυρίστε πίσω, Δον Κιχώτη! Γυρίστε πίσω! Κοιτάξτε και θα δείτε ότι δεν υπάρχουν γίγαντες, ούτε υπότες, ούτε όπλα, ούτε ασπίδες. Ούτε τίποτα!
Είναι μόνο πρόβατα και κρυάρια! Εκεί πάτε να επιτεθείτε! Hey, υπότες! Εσείς που πολεμάτε κάτω από τη σημαία του ξακουστού αυτοκράτορα Πενταπολίν του σηκωμένου μανιχιού, ακολουθήστε με όλοι! Θα δείτε πόσο εύκολα θα εκδικηθώ τον εχθρό σας, τον αλιφανθαρόν της Τραποπάνα! Πού είσαι, υπερόπτη αλιφανθαρόν? Έλα παρατί μου, που είμαι ένας υπότης μόνος και θέλω να δοκιμάσω τις δυνάμεις σου, για να σε τιμωρήσω για τις αδικίες που έχεις κάνει εναντίον του γενναίου Πενταπολίν Γκαραμάντα. Όχι, όχι, ο Θεέ μου, τι τρέλα είναι αυτή. Πού έχεις κρυφτεί, δηλέ, πού? Επιτέλους ήρθες, αν και όχι μόνος. Φοβάσαι, ε? Αφήστε τον! Αφήστε τον! Είμαι χτυπημένος, αλλά έχω ακόμη το φημισμένο ποτό που γιατρεύει όλες τις πληγές. Το βάλσαμο του Φιεραμπράς. Αφήστε τον πια, χρή! Θα δείτε άμα κατέβω τι έχετε να πάθετε. Άμα κατέβω, θα έχετε να κάνετε μαζί μου. Δεν σας το έλεγα εγώ, κύριε Δον Κιχώτη, να γυρίσετε, ότι πηγαίνετε να επιτεθείτε σε κοπάδια με πρόβατα και κρυάρια και όχι σε στρατούς? Πρέπει να ξέρεις, Σάντσο, ότι ο σοφός Φρεστών που με κυνηγάει αποφθώνω για τη δόξα που θα αποκτούσα από αυτή τη μάχη. Μεταμόρφωσε τα εχθρικά στρατεύματα σε κοπάδια πρόβατα και για να ανοίξεις τα μάτια σου, καλέ μου φίλε, και να δεις ότι είναι αλήθεια, ανέβα στο γαϊδουράκι σου και ακολούθησε τους και θα δεις ότι όταν απομακρυνθούν λίγο από εδώ, θα ξαναγίνουν κανονικοί άνθρωποι. Άλλωστε όλες αυτές οι ελαποδίες που μας τυχαίνουν είναι σημάδια ότι γρήγορα θα μας πάνε καλά τα πράγματα, καλέ μου φίλε. Όχι και τόσο καλά. Πάμε να φύγουμε τώρα από εδώ και να ψάξουμε κάπου να κοιμηθούμε το βράδυ. Και μακάρι να μην έχει αγρίκους, ούτε φαντάσματα, ούτε μαγεμένους Άραβες. Μακάρι. Και πάμε όπου θέλεις. Πού πάμε με αυτή την καταιγίδα, κύριέ μου? Σε λίγο θα σταματήσει, γιατί η βροχή που ξεκινά την Πέμπτη δεν πιάνει Κυριακή. Αν δεν απατώμε, έρχεται προς το μέρος μας κάποιος που φοράει το κράνος του Μαμπρίνο που έχω ορκιστεί να κατακτήσω, Σάντσο. Κοιτάξτε καλά τι πάτε να κάνετε. Μην ξεγελαστείτε πάλι. Πώς να ξεγελαστώ με αυτά που λέω, ξεδιάντροπε προδότη? Δεν βλέπεις εκείνον τον υπότη που έρχεται προς το μέρος μας πάνω σε ένα λευκό άλογο και έχει στο κεφάλι του ένα χρυσό κράνος? Αυτό που βλέπω είναι ένας άνθρωπος πάνω σε ένα γάιδαρο και έχει στο κεφάλι ένα πράγμα που λάμπει. Λοιπόν, αυτό είναι το κράνος του Μπαμπρίνου. Κάνε στην άκρη και άσε με μόνο με αυτόν. Θα δεις πως θα τελειώσω αυτή την περιπέτεια και θα αποκτήσω το κράνος που έχω τόσο επιθυμήσει. Υπερασπίσου τον εαυτό σου, ανάξιο πλάσμα, ή παρέδωσέ μου με τη θέλησή σου το κράνος του Μαμπρίνο. Ένα φάντασμα!
βοήθεια! Ναι, Ρούσιο! Το λεκανάκι είναι καλό και αξίζει τουλάχιστον ένα νόμισμα. Σάντσο, βγάλε μου αυτό το κράτος. Αμέσως, κύριε. Αχ, πως έχεις φινωθεί. Χωρίς αμφιβολία, ο άπιστος στα μέτρα του οποίου φτιάχτηκε αυτή η περίφημη περικεφαλαία πρέπει να είχε τεράστιο κεφάλι. Λέει ότι το λεκανάκι είναι περικεφαλαία. Μα γιατί γελάς, Σάντσο? Γελάω όταν σκέφτομαι την κεφάλα που είχε ο ιδιοκτήτης αυτού του κράνους ή της περικεφαλαίας, που δεν μοιάζει παρά με λεκανάκι του κουρέα. Αυτό το ξακουστό αντικείμενο, το μαγικό κράνος, πρέπει να έφτασε σε χέρια κάποιου που δεν ήξερε να εκτιμήσει την αξία του. Και βλέποντας ότι είναι καθαρό χρυσάφι, πρέπει να έλειωσε το μισό που του λείπει για να το πουλήσει. Και γι' αυτό το λόγο το άλλο μισό μοιάζει με λεκανάκι. Και αφού στη συνέχεια προχώρησαν αρκετά, ο Δον Κιχώτης ύψωσε τα μάτια και είδε ότι από το δρόμο έρχονταν πολλοί άνθρωποι με τα πόδια δεμένοι σαν χάντρες σε μια μεγάλη σιδερένια αλυσίδα. Είδε ακόμα και τους δύο φρουρούς που τους συνόδευαν. Α, είναι κατάδικοι που τους πάνε για καταναγκαστικά έργα στις γαλέρες. Καταναγκαστικά? Εδώ ταιριάζει η εκτέλεση του λειτουργήματός μου, που είναι να επανορθώνω τις αδικίες και να βοηθώ τους δυστυχισμένους. Να έχετε υπόψη σας ότι η δικαιοσύνη δεν κάνει αδικίες σε αυτόν τον κόσμο, αλλά τιμωρεί με ποινές τα εγκλήματά τους. Πείτε μου, ποιο είναι το εγκλήμα σας? Ερωτεύτηκα. Τίποτα άλλο. Αν τους ερωτευμένους τους ρίχνουν στις γαλέρες, εγώ ήδη θα έπρεπε να βρίσκομαι σε αυτές. Δεν είναι έρωτες σαν για αυτούς που σκέφτεστε εσείς. Ο δικός μου ήτανε που θέλησα τόσο ένα καλάθι γεμάτο με λευκά ρούχα που το βούτυξα. Αν δεν ερχόταν να μου το πάρει ο αστυνόμος, δεν θα τα άφηνα ποτέ. Κι εσείς? Εγώ πάω στις γαλέρες επειδή τραγούδησα, κύριέ μου. Μα πόσο? Και για τραγούδισε πάνε στις γαλέρες? Εγώ από όσο ξέρω, όποιος τραγουδάει ξορκίζει το κακό. Εγώ όμως δεν το ξόρκισα γιατί τραγούδισα στο δικαστή, δηλαδή του είπα τις συνήθειές μου. Να δηλαδή που κλέβω άλογα. Και εσύ? Εγώ? Ταραραραρα. Και γιατί εκείνος ο άνδρας έχει περισσότερες αλυσίδες από τους υπόλοιπους? Γιατί από μόνος του έχει κάνει τόσα εγκλήματα όσα όλοι οι άλλοι μαζί. Και είναι τόσο θρασής και αχρίος που ακόμη κι αν τον μεταφέρουμε με αυτόν τον τρόπο δεν είμαστε σίγουροι γι' αυτόν. Και πρέπει να τον προσέχουμε συνεχώς να μην το σκάσει. Με λένε Γκίνες του Μπασαμόντε και η ζωή μου είναι γραμμένη από αυτά εδώ τα χέρια. Λέει την αλήθεια. Αυτός μόνος του έχει γράψει την ιστορία του και άφησε ενέχειρο το βιβλίο του. Τόσο καλό είναι. Τόσο καλό που λέει τέτοιες αλήθειες που δεν υπάρχουν ψέματα που να συγκρίνονται με αυτές. Από όλα αυτά που μου είπατε, βγάζω το συμπέρασμα ότι αν και σας έχουν τιμωρήσει για δικά σας λάθη, πηγαίνετε στις γαλέρες παρά και ενάντια στη θέλησή σας. Και γι' αυτό παρακαλώ τους κυρίους φύλακες να σας λύσουν και να σας αφήσουν να φύγετε ήσυχα. Γιατί είναι σκληρό να κάνει σκλάβους αυτούς που η φύση τους έκανε ελεύθερους. Τι φαϊνή ιδέα! Θέλει να αφήσουμε ελεύθερους τους κατάδικους, λες και έχουμε την αρμοδιότητα να το κάνουμε. Συνεχίστε το δρόμο σας και ισιώστε αυτή τη λεκάνη που έχετε στο κεφάλι σας. Και μην ψάχνετε να δημιουργήσετε φασαρίες. Εσείς δημιουργείτε φασαρίες και άλλες αθλειότητες. Πάνω του. Να τον αφοπλίσουμε. Φτάνει! Αφήστε τον επιτέλους! Είμαστε ελεύθεροι! Οι ευγενικοί άνθρωποι δείχνουν ευγνωμοσύνη για το καλό που έλαβαν. Δεν είναι αχάριστοι. Το λέω γιατί είδατε το καλό που λάβατε από μένα. Σε ανταμοιβή του οποίου θέλω να πάτε όλοι στο Τομπόσο, να παρουσιαστείτε ενώπιον της κυρίας Δουλτσινέα και να της πείτε ότι ο υπότης της, με τη θλιμμένη όψη, σας στέλνει και να της διηγηθείτε αυτή τη θαυμαστή περιπέτεια που σας απελευθέρωσα.
Αφού το κάνατε αυτό, μπορείτε να πάτε όπου θέλετε. Πλάκα κάνει! Αυτό είναι αδύνατο να γίνει, γιατί δεν μπορούμε να πάμε μαζί στο δρόμο, αλλά μόνοι και χωρισμένοι, φρονίζοντας να κρυβόμαστε για να μην μας βρει η Άγια Αδελφότητα που έχει αρχίσει να μας αναζητεί και να μας συλλάβει. Αν μας ζητάτε αυτό, είναι σαν να ζητάτε αχλάδι από τη Βελανιδιά. Πάμε τώρα, σύντροφοι! Αφού είναι έτσι, γκρεσίτο ή παραπίτο ή όπως σε λένε. Τι? Θα πρέπει να πας εσύ μόνος με την ουρά κάτω από τα σκέλια και με όλες τις αλυσίδες περασμένες. Σταματήστε, σύντροφοι! Το πήραν το μάθημά τους. Πάμε να φύγουμε από εδώ πριν μας ξαναπιάσει η αδελφότητα. Πάντα άκουγα που λέγανε ότι το να κάνεις καλό σε αχρίους είναι σαν να κάνεις τρύπα στο νερό. Αυτό για να σας γίνει μάθημα. Όμως πάμε να φύγουμε από εδώ, γιατί η Αγία Αδερφότητα θα μας κυνηγήσει αφού ελευθερώσαμε τους κατάδικους. Το ξέρω τι είσαι δηλώς, αλλά για να μην λες ότι ποτέ δεν κάνω αυτό που με συμβουλεύεις, αυτή τη φορά θα σε ακούσω. Όχι από φόβο, γιατί εγώ ποτέ δεν φεύγω από το κίνδυνο. Κι έτσι έφτασαν στα μισά της οροσειράς της Σιέρα Μορένα, όπου αποφάσισαν να περάσουν τη νύχτα. Θα προστατευτούμε από την κακοκαιρία, αν μπούμε σε αυτήν εδώ τη σπηλιά. Ελεύθερος! Είμαι ελεύθερος! Ο καθένας ό,τι του αξίζει! Είμαστε τυχεροί, σύντροφοι! Μα το δαίμονα, είναι πολύ καλή ευκαιρία να το σκάσουμε μακριά από τη δικαιοσύνη με αυτό το γάιδαρο. Τι τράχει ροσυνάδι. Τρέχα, τρέχα, τρέχα καταραμένο γαϊδούρι. Ξύπνα, Σάντσο, μας έκλεψαν το Ρούσιο. Τι? Ο αγαπημένος μου Ρούσιο, ποιος τον πήρε? Όποιος και να ήταν, θα πρέπει να πληρώσει. Hey, hey! Α, το Ρούσιο, που τον αγαπούσα σαν παιδί μου, κόσμημα του σπιτιού μου και ζήλια των γειτόνων μου. Εσύ τον είδες, Ροσινάντε? Τον πήρανε. Πότε δεν θα τον ξαναδούμε? Μην κλαις, καλέ μου, Σάντσο, και έχει υπομονή. Υπομονή, κύριε, όταν έχω χάσει το γάιδαρό μου, Εγώ θα σου ξεπληρώσω την απώλεια και θα σου χαρίσω τους τρεις από τους πέντε που έχω στο σπίτι. Είστε πολύ γενναιόδωρος μαζί μου, κύριε. Τι κάνεις εκεί, Ροσινάντε? Τι είναι αυτό που βρήκες? Είναι μια παλιά βαλίτσα σε άσχημη κατάσταση που πρέπει να έχασε κάποιος ταξιδιώτης πριν από πολύ καιρό. Έλα εδώ, Σάντσο, να δούμε τι έχει μέσα. Έχει κάτι που είναι πολύ βαρύ.
Α, μοιάζουνε σκούδα και είναι χρυσά. Α, επιτέλους, να και μια καλή περιπέτεια. Φύλαξε αυτά τα λεφτά, καλέ μου Σάντσο, και δες αν υπάρχει τίποτα άλλο σε αυτή τη βαλίτσα. Μόλις κρύψω αυτά τα λεφτά σε ένα μέρος που δεν θα τα χάσω. Ή από την αγάπη λείπει γνώση, ή της περισσεύει σκληρότητα. Ή μήπως δεν είναι ο πόνος μου, όπως και η κατάσταση που με καταδικάζει, το πιο σκληρό είδος βασανιστηρίου. Είναι ένα ποίημα αφιερωμένο από τον αφέντη του βιβλίου αυτού στην κυρά του ερωτάτου. Θα γράψω ένα γράμμα τώρα για να το πας στη Δουλτσινέα. Θέλω να ξέρεις, Σάντσο, ότι οι περιπλανόμενοι υπότες του παρελθόντος συνήθιζαν να γράφουν στίχους σαν κι αυτούς για τις κυρίες τους. Κι όταν εγώ θα γράψω το γράμμα μου και εσύ θα το παραδώσεις στη Δουλτσινέα, θα παραμείνω εδώ για να κάνω μετάνιες, όπως έκαναν και οι περιπλανόμενοι υπότες για τις αγαπημένες τους. Και εσύ θα της πεις ό,τι με δεις να κάνω για αυτήν. Ω Δουλτσινέα του τον πόσο, μέρα της νύχτας μου, δόξα του πόνου μου, άστρο της περιπεθειάς μου, σκέψουσε την κατάσταση με έχει οδηγήσει η απουσία σου. Ω μοναχικά δέντρα, που από σήμερα θα πρέπει να κάνετε συντροφιά στη μοναξιά μου. Και εσύ, υπασπιστή μου, σύντροφε στις καλές και κακές στιγμές, γράψε καλά στη μνήμη σου αυτά που με βλέπεις να κάνω εδώ, για να τα διηγηθείς στην κυρά των σκέψεών μου. Την επόμενη μέρα, ο Σάντσο έφτασε στο πανδοχείο που τον είχαν ρεζιλέψει. Δεν θέλησε να μπει μέσα σε αυτό, παρόλο που ήταν η ώρα του φαγητού και ήθελε να φάει κάτι ζεστό, αφού τόσες μέρες τώρα έτρωγε μόνο στο πόδι. Ε, πείτε μου, πάτερ, εκείνος με το άλογο δεν είναι ο Σάντσο Πάντσα, αυτός που μας είπε ο οικονόμος του Δον Κιχώτη ότι έφυγε μαζί με το αφεντικό της αν υπασπιστής του? Ναι, αυτός είναι. Και αυτό είναι το άλογο του Δον Κιχώτη μας. Φίλε μου, Σάντσο Πάντσα, πού βρίσκεται ο αφέντης σου? Πώς είστε? Καλά, καλά. Πού είναι ο γειτονάς μας, ο Δον Αλόνσο? Να, είναι απασχολημένος σε κάποιο μέρος και με ένα πράγμα πάρα πολύ σημαντικό, ναι, ναι. Όμως δεν μπορώ να σας πω περισσότερα πράγματα χωρίς την άδεια του Δον Κιχώτη. Όχι, όχι, Σάντσο Πάντσα. Αν δεν μας πεις που είναι, εμείς θα σκεφτούμε ότι τον έκλεψες. Ναι, γιατί πηγαίνεις πάνω στο άλογο του? Ο αφέντης μου κάνει μετάνοιες στο βουνό. Μετάνοιες στο βουνό? Και γιατί αυτό? Ναι, είναι για την κυρία Δουλτσινέα. Κι εγώ θα πρέπει να πάω στο Τομπόσο να της δώσω ένα γράμμα που της έχει γράψει ο Δον Κιχώτης. Και ποια είναι αυτή η Δουλτσινέα? Η κόρη του Λορέντσο Κορτσουέλο. Έλα τώρα, δηλαδή η Αλντόντσα Λορέντσο είναι η κυρία των σκέψεών του? Και πού το έχεις αυτό το γράμμα, Σάντσο? Είναι γραμμένο με σφραγίδα και υπογραφή του κυρίου μου σε ένα ημερολόγιο που βρήκαμε. Θες να μας το δείξεις? Ναι, βέβαια, ευχαρίστως. Το έχω φυλαγμένο καλά, για να μην το χάσω ποτέ. Εδώ πρέπει να είναι. Όμως δεν είναι. Πώς είναι δυνατόν? Δεν το βρίσκω. Μα πού είναι? Ό,τι δυστυχία μου. Μου έκλεψαν το Ρούσιο στη Σιέρα Μορένα και έχασα και το γράμμα που μου έδωσε Δον Κιχώτης. Λυπάμαι για το Ρούσιο, φίλε μου Σάντσο, αλλά δεν πρέπει να απελπίζεσαι γι' αυτό. Θα σου δώσω εγώ άλλο γαϊδουράκι και καλύτερο. Ευχαριστώ πολύ, πάτερ. Όμως ο υπότης με τη θλιμμένη όψη μου υποσχέθηκε 3 από τα 5 που έχει στο σπίτι του για να αποζημιώσει το δικό μου. Ο υπότης με τη θλιμμένη όψη είναι ο Δον Αλόνσο Κιχάνο? Ο ίδιος. Θα πρέπει να μάθετε ότι οι περιπλανόμενοι υπότες συνηθίζουν να κάνουν τέτοια δώρα, ώστε μαζί με τους άθλους τους να γίνονται πιο γνωστοί και να αποκτούν μεγάλη φήμη. Τι σου είναι η υποσύνη, ε? Ναι, ναι. Δόξα τω Θεώ που βρήκαμε το Σάντσο. Ναι, και αυτός θα μας οδηγήσει εκεί που βρίσκεται ο καλός μας φίλος. Όμως, πώς θα τον πείσουμε να γυρίσει μαζί μας στο σπίτι του?
σκέφτηκα κάτι που νομίζω ταιριάζει πολύ στο γούστο του Δον Αλόνσο. Σάντσο! Ξύπνα, φίλε μου, ξημέρωσε πια! Ήμουν τόσο κουρασμένος που δεν μπορούσα να ξυπνήσω. Ποιοι είστε εσείς? Δεν σας γνωρίζω. Δεν με αναγνωρίζεις? Είμαι ο Κυρνικόλας, ο κουρέας του χωριού σου. Κοίταξε με. Ποιος σας μεταμόρφωσε έτσι? Ξέχασα ότι ήμουν μεταμφιεσμένος. Ναι, γι' αυτό ο Σάντσο δεν σας αναγνώρισε. Καταπληκτικά. Αν η μεταμφίεσή μου ξεγέλασε το Σάντσο, θα ξεγελάσει επίσης και τον Δον Κιχώτη. Ντύσου και φεύγουμε. Πραγματικά, τώρα που σας βλέπω, έχετε την πιο αστεία όψη στον κόσμο. Ακόμα δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο κάνατε αυτή τη μεταμφίεση. Γιατί θέλετε να ξεγελάσετε τον Δον Κιχώτη? Τον ψάχνουμε για να τον πάμε πίσω σπίτι του. Από εδώ θα φτάσουμε στο μέρος όπου άφησα τον Δον Κιχώτη. Μην ξεχνάτε ότι η μεταμφίεση που έχουμε στα Σακύρια θα μας χρησιμεύσει να τον αποσπάσουμε από τις μετάνοιες. Η αγάπη σου είναι τρέλα και θέλω να γιατρευτώ. Φάρμακο ψάχνω να βρω. Έλα κοντά μου, έλα. Ο νεαρός είναι Δεσποινίδα. Περιμένετε. Σταματήστε, κυρία, η πρόθεσή μας είναι μόνο να σας υπηρετήσουμε. Αυτό που μας αρνούνται τα ρούχα σας, ας το αποκαλύπτουν τα μαλλιά σας. Ο σύντροφός μου είναι ο Πάτερ Πέδρο Πέρες και εγώ είμαι ο Κυρνικόλας, ο κουρέας του χωριού μας. Γι' αυτό φοράτε αυτό το μουσί που φαίνεται ψεύτικο. Πολύ αργούν να γυρίσουν. Θα πάω να τους ψάξω. Αν κατάλαβα καλά, ζητάτε κάποια να παίξει ένα ρόλο. Μόλις βάλω το φόρεμά μου, θα είμαι στη διάθεσή σας. Να ξέρετε πάντως ότι με λένε Δωροθέα. Πάτερ, μ' ακούτε? Κυρνικολάς! Πού είστε, σας ψάχνω! Αυτή η υπέροχη κυρία, Σάντσο, είναι η πριγκίπισσα Μικομικόνα της Αιθιοπίας. Και έρχεται να αναζητήσει τον Δον Κιχώτη για να του ζητήσει να επανορθώσει μια αδικία που ένας κακός γίγαντας έκανε στον πατέρα της, τον βασιλιά Μικομικών. Ο καλός Σάντσο πίστεψε το παραμύθι που του είπαν και συνέχισαν όλοι το δρόμο τους. Hey, νάτος ο αφέντης μου! Περιμένετε εδώ, παρακαλώ. Όλα θα γίνουν όπως τα λένε τα βιβλία των υποτών. Περιμένετε! Θα είμαι ο υπασπιστής σας. Δεν πρόκειται να σηκωθώ από εδώ, γενναίοι υπότι, μέχρι που η καλοσύνη σας να μου υποσχεθεί μια χάρη. Είμαι η πιο απελπισμένη και προσβεβλημένη κόρη που έχει δει το φως του ήλιου. Δεν πρόκειται να σας απευθύνω ούτε λέξη, υπέροχη κυρία, αν πρώτα δεν σηκωθείτε από τη γη. Δεν θα σηκωθώ, κύριε. Μέχρι να μου υποσχεθείτε τη χάρη που θα σας ζητήσω. Σας την υπόσχομαι, εφόσον δεν είναι εις βάρος της πατρίδος μου, του βασιλιά και της κυρίας της καρδιάς μου. Δεν είναι εις βάρος αυτών που λέτε. Μπορείτε, κύριε, να της κάνετε τη χάρη που ζητάει. Βέβαια, το ξέρω. Δεν λέω, δεν είναι μικρό πράγμα. Να σκοτώσετε έναν τεράστιο γίγαντα. Αλλά σας το ζητάει η Μικομικόνα, κόρη του βασιλιά Μικομικών της Αιθιοπίας. Καλέ μου, Ροσινάντε. Συνοδέψτε με στο μέρος που θα σας πάω εγώ και να μου υποσχεθείτε ότι δεν θα ασχοληθείτε με άλλες περιπέτειες μέχρι να εκδικηθώ το σφυτερίστη του βασιλείου του πατέρα μου.
Με τη βοήθεια του Θεού και των χεριών μου, ο πατέρας σας θα βασιλεύσει και πάλι ευτυχισμένα στη Μικομικόν. Βιαστήθηκε, Νικολάς. Πηγαίνετε να συναντήσετε την πριγκίπισσα και μην ξεχνάτε είστε ο υπασπιστής της. Εντάξει. Πού βρίσκεται το βασίλειό σας, κυρία μου? Όταν περάσουμε από το χωριό σας, θα πάρουμε το δρόμο για την Καρταγέννη. Εκεί θα μπαρκάρουμε και αν έχουμε ευνοϊκό καιρό και ήρεμη θάλασσα... Σε 2 χρόνια θα φτάσουμε στη μεγάλη λίμνη Μεονίδης. Σε καλά χέρια είναι το πρόσωπο της υποσύνης. Καλέ μου συμπατριώτη Δον Κιχώτη της Μάντσα. Καταφύγιο και σωτηρία αυτών που έχουν ανάγκη. Πάτερ, δεν είναι φρόνιμο εγώ να πηγαίνω με το άλογο και εσείς με τα πόδια. Ο υπασπιστής μου θα σας αφήσει τη θέση στο μουλάρι του. Αυτός μπορεί να βολευτεί και στα καπούλια. Πού χαθήκατε χτες το βράδυ και δεν σας είδαμε καθόλου? Σώπασε, αδερφέ Σάντσο. Θέλεις ο Δον Κιχώτης να ανακαλύψει τα σχέδιά μας? Πάλι δεν καταλαβαίνω. Και τότε είδα να έρχεται από το δρόμο ο Γκινές του Πασαμόντε, ο κατάδικος που ήταν πάνω στο ρούσιο του Σάντσο. Είχε μεταμφιεστεί σε τσιγκάνο για να μην τον αναγνωρίζουν. Α! Κλέφτη! Γκινεσίτο! Άσε το γαϊδαρό μου! Φύγε! Παράτα αυτό που δεν είναι δικό σου! Δώσε μου πίσω το ρούσιό μου, κλέφτη! Κοίτα τι μικρός που είναι ο κόσμος! Ο καλός μας Σάντσο βρήκε πάλι το ρούσιό του. Πού ήσουν, Ρούσιο? Πού ήσουν, μάτια μου? Σύντροφέ μου! Καλώς ήρθατε στο πανδοχείο μας. Ελάτε να ξεκουραστείτε. Εγώ θα ξεκουραστώ αν μου ετοιμάσετε ένα κρεβάτι καλύτερο από την τελευταία φορά. Εάν πληρώσετε καλύτερα από την τελευταία φορά θα είναι πριγκιπικό. Έτσι θα γίνει. Τώρα πάω να ξαπλώσω, γιατί έχω εξαντληθεί από το μεγάλο ταξίδι. Τα βιβλία με τους υπότες έχουν πειράξει τα μυαλά του Δον Κιχώτη. Εγώ έχω 2 από αυτά εδώ και τα διαβάζουμε στον ελεύθερο χρόνο μας. Τι λυσσασμένα χτυπήματα έδιναν εκείνοι οι υπότες. Θα έπρεπε να τα καίμε αυτά τα βιβλία. Μα θέλετε να τα κάψετε? Ξέρετε, τα βιβλία μου δεν είναι αιρετικά ή σχηματικά. Σχηματικά θες να πεις, φίλε μου, όχι σχηματικά. Λένε όλο ψέματα και είναι γεμάτα ανοησίες. Κοιτάξτε, αδερφέ μου, δεν υπήρξαν ποτέ υπότες που να σκότωναν φίδια και γίγαντες. Αλλού να τα πείτε όλα αυτά. Δεν μπορεί να είναι ψέματα τόσες μάχες και τόσα μαγικά που διηγούνται τα βιβλία. Γράφτηκαν για να διασκεδάζουν τους αργόσχολους, όχι για να γίνουν πιστευτές οι ιστορίες τους. Εάν το λέτε εσείς. Όμως, όπως και να έχει, πλέον δεν υπάρχουν στον κόσμο αυτοί οι εξακουστοί περιπλανόμενοι υπότες. Πώς δεν υπάρχουν, ψεύτη? Ο αφέντης μου είναι ένας από αυτούς και ο καλύτερος από όλους. Κανείς προφήτης στον τόπο του. Όμως η φήμη του υπότη με τη θλιμμένη όψη θα κάνει το γύρο του κόσμου. Να το ξέρετε. Παίρνει τα βιβλία μου. Δεν είναι για τα μούτρα σου. Είναι για τον Δον Κιχώτη. Είναι λάφυρα πολέμου. Τι λέει για λάφυρα πολέμου? Έχει τρελαθεί. Η υποτική τρέλα φαίνεται είναι μεταδοτική. Τέλος πάντων, κύριε Χουάν Παλομέκε, αν θέλετε μπορείτε να μας φέρετε το δείπνο τώρα. Τρέξτε γρήγορα, γιατί ο κύριός μου είναι μπλεγμένος στην πιο σκληρή μάχη που έχουν αντικρίσει ανθρώπινα μάτια. Τρέξτε, δώσανε μια μαχαιριά στο γίγαντα εχθρό της πριγκίπισσας Μικομικόνα. Του άνοιξαν το κεφάλι σαν να ήταν καρπούζι. Τι λες, αδερφέ μου,
Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Ελάτε, ελάτε πάνω και θα δείτε. Στάσου, στάσου, κλέφτη, αχρίε! Δεν πρόκειται να σε βοηθήσει σε τίποτα το γιατεγάνι σου! Α, μη στέκεστε κι ακούτε! Μπείτε να σταματήσετε τη μονομαχία! Αν ο γίγαντας δεν έχει πεθάνει ακόμα! Γιατί εγώ είδα να τρέχει αίμα στο πάτωμα και το κεφάλι του κομμένο που ήταν τόσο μεγάλο όσο ένα ασκή κρασί! Σας λέω αλήθεια! Να πεθάνω αν ο Δον Κιχώτης ή ο Δον Διάβολος δεν μαχαιρώνει τα ασκιά μου με το κόκκινο κρασί! Αχαρίε! Σε κρατάω τώρα! Και οι πονηριές σου δεν πρόκειται να σου χρησιμεύσουν σε τίποτα! Να νίκησες για ένα Δον Κιχώτη! Αν μου χαρίσεις τη ζωή, εγώ θα ελευθερώσω την πρίγκιπισσα Μικομικόνα! Κάν' το λοιπόν! Έχει τρελαθεί! Ω, τι καταστροφή! Πάρε να δροσιστείς! Ήτανε δροσερό! Ωραίο μπάνιο έκανες πάντως! Γελάει καλύτερα! Όποιος γελάει τελευταίος! Hey, καλέ μου άνθρωπε! Είστε ο Πανδοχέα, σωστά? Εγώ? Ψάχνετε δωμάτιο, κύριε? Θα ειδοποιήσω. Ψάχνω μια κοπέλα που τη λένε Δωροθέα. Αλλά μην ειδοποιείτε. Α, φροντίστε το άλογο μου. Εντάξει. Ποιος να είναι αυτός τώρα? Δωροθέα! Φερνάντο! Δωροθέα, είσαι εδώ και δεν μπορώ να το πιστέψω. Φερνάντο. Καλό κι αυτό. Η πριγκίπισσα Μικομικόνα δεν είναι πριγκίπισσα, τη λένε Δωροθέα. Πρέπει να το πω στον Δον Κιχώτη. Παρέστηση ήταν αυτό που είδες, Σάντσο. Ούτε εδώ είναι η πριγκίπισσα. Πρέπει να με πιστέψετε. Είμαι τόσο σίγουρος ότι την είδα, όπως και για το ότι σε αυτό το πανδοχείο με πέταγαν στον αέρα και μου τσάγγισαν τα κόκαλα. Πού πας τώρα, άνθρωπε του Θεού? Κάπου πρέπει να βρίσκεται. Δεν μπορεί να την καταπιεί η γη. Δεν θα πας να δεις και στο στάβλο? Μα κύριε, θέλω μόνο να δω το Ροσινάντε και το Ρούσιο. Καλά θα κάνεις, φίλε μου. Πήγαινε, πήγαινε και μην αργείς. Μάλιστα, κύριε. Αχ! Τι συμβαίνει? Ποιοι είναι αυτοί οι δυο? Γιατί κρυβόμαστε από αυτούς? Είναι μεγάλη ιστορία, αλλά πολύ διασκεδαστική. Εσείς στο πανδοχείο, ανοίξτε στην Αγία Αδελφότητα. Τι να ψάχνει η Αγία Αδελφότητα τέτοια ώρα? Μην κινηθεί κανείς. Έχω τη ρητή διαταγή να συλλάβω αυτό το ληστή που ελευθέρωσε κάποιους κατάδικους που πήγαιναν στις γαλέρες. Ληστή ονομάζεται αυτόν που βοηθάει τους αλυσοδεμένους? Εγώ έχω κουράγιο να δώσω 400 χτυπήματα σε 400 αποσπάσματα που θα βρεθούν μπροστά μου. Σταματήστε, παρακαλώ. Σταματήστε. Ανεβείτε στο δωμάτιό σας, γιατί το πολύ ξενύχτη σας έχει κουράσει. Ανέβα, κατάρα. Θα φροντίσω εγώ να μην σας ενοχλήσουν ξανά αυτοί οι κύριοι. Ha 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 ha!
Να ξέρετε ότι ο Δον Κιχώτης δεν είναι καλά στα μυαλά του. Γι' αυτό ελευθέρωσε τους κατάδικους. Αυτό δεν με απασχολεί καθόλου. Η δικαιοσύνη θα αποφασίσει αν είναι τρελός ή όχι. Ο Πάτερ έχει δίκιο. Ο Δον Κιχώτης έχασε τα λογικά του εξαιτίας των βιβλίων με τις ιστορίες υποτών. Διάβασε τόσα που αποφάσισε να γίνει περιπλανόμενος υπότης. Α, από τότε σκέφτεται μόνο πώς να επανορθώνει αδικίες. Ωραία τρέλα είναι αυτή. Εγώ έχω ένα σχέδιο να πάω τον Δον Κιχώτη σπίτι του πολύ εύκολα. Ήδη έχουμε τον Δον Αλόνσο σε ένα κάρο με βόδια. Όταν ξυπνήσει θα του πούμε ότι είναι μαγεμένος. Στεναχωριέμαι να τον βλέπω μέσα στο κλουβί. Κυρία μου, Δον Κιχώτη μου! Περιμένετε και εμένα! Αντίο, καλέ υπότι με τη θλιμμένη όψη. Αντίο, Δον Κιχώτη της Μάντζα! Μην κλαίτε, καλές μου κυρίες. Συμβαίνει πολλές φορές να μας μαγεύουν εμάς τους περιπλανόμενους υπότες. Ντέι! Ντέι, Ρουσιό! Έλα! Έλα! Έχω διαβάσει πολλές ιστορίες με μαγεμένους περιπλανόμενους υπότες, αλλά ποτέ δεν τους μετέφεραν με αυτόν τον τρόπο. Πάντα τους έπαιρναν στον αέρα, σε κάποιο σύννεφο ή σε πυρωμένο άρμα. Αλλά να με πηγαίνουν σε ένα κάρο με βόδια, μα το Θεό, είναι παράξενο. Τι νομίζεις κι εσύ, Σάντσο, παιδί μου? Εγώ δεν έχω διαβάσει τόσες πολλές ιστορίες για υπότες, όμως αυτά τα οράματα με κάνουν να σκέφτομαι πάρα πολύ, Δον Κιχώτη μου. Είναι δαίμονες που έχουν καταλάβει φανταστικά κορμιά για να με φέρουν σε αυτή την κατάσταση. Ο γείτονάς μας, ο Δον Αλόνσο, το πίστεψε το παραμύθι ότι είναι μαγεμένος. Το έχει δεχτεί υποταγμένος. Stop! Εδώ πρέπει να αποχαιρετιστούμε. Εύχομαι ούριο άνεμο και ήρεμη θάλασσα. Αντίο, Δον Κιχώτη, και ευχαριστώ για τη γενναία σας βοήθεια. Ο Θεός μαζί σας, πριγκίπισσα. Στο επανειδήν, φίλοι μου! Καλό δρόμο! Έρχεται ο περιπλανόμενος υπότης! Φτάνει ο Δον Κιχώτης! Τον φέρνουν σε ένα κάρο! Κακόμοιρε, Δον Αλόνσο! Ο Σάντσο Πάντσο έρχεται μαζί του! Γεια σας, συγχωριανοί! Ανοίξτε δρόμο! Ανοίξτε δρόμο! Κοίτα υποδοχή, ε! Γιατί τον φέρνετε με κάρο? Και γιατί δεν ρωτάς αυτόν? Έρχομαι με αυτό το κάρο εξαιτίας ενός κακού μάγου που ζήλεψε τη δόξα μου και με έβαλε εδώ. Όμως δεν θα του χρησιμεύσει σε τίποτα, γιατί εγώ θα κάνω τέτοιους άθλους που το όνομά μου θα γίνει ξακουστό σε όλη τη γη. Θείε! Φτάσαμε! Θείε μου, πώς είναι? Βάγια! Βάγια, έλα! Έφτασε ο θείος μου! Ευλογημένο το όνομά σου! Έρχομαι! Έρχομαι!
καταραμένα υπότικα βιβλία, που εξαιτίας σας γυρνάει σπίτι τόσο κίτρινος και αδύναμος. Άσε την κρίνια για άλλη φορά, Βάγια. Γυρίσατε, θείε, και εμείς είμαστε πολύ ευτυχισμένες. Καλώς ήρθατε σπίτι. Πώς είσαι, αρυψιά μου, και πώς είναι η Βάγια? Είμαστε ανήσυχες για εσάς. Ο Δον Αλόνσο χρειάζεται ξεκούραση, γιατί είναι εξαντλημένος από το μακρύ ταξίδι. Τον είχανε βάλει σε ένα κλουβί. Αντρόλη μου! Εδώ είμαι, Τερέζα! Επιτέλους γύρισες, ευλογημένα! Και πού είναι η Σαντσίτα? Πατέρα! Μα τι είναι αυτά που λες, Σάντσο? Για φέουδα, νησιά και υποτακτικούς. Είναι σπουδαία πράγματα, θα καταλάβεις. Κάνει να σου πω την αλήθεια και κλείσε το στόμα. Μόνο θα σου πω για να ξέρεις ότι δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα στον κόσμο από το να είσαι ένας τιμημένος υπασπιστής ενός περιπλανόμενου υπότη που αναζητά την περιπέτεια. Βέβαια είναι αλήθεια ότι αυτές που συναντάς δεν είναι τόσο ευχάριστες όσο θα ήθελε κάποιος, γιατί από τις 100 ή 99 είναι συνήθως αναποδιές. Με αυτό και με καλές συμβουλές θα καταφέρουμε να ξεχάσει για πάντα τη μανία του με την υποσύνη, ξέρετε. Το ελπίζω, γιατί αν όχι... Ξέρετε ήδη όλα όσα χρειάστηκε να γίνουν για να τον φέρουμε σπίτι. Καταραμένα υποτικά βιβλία! Ο διάβολος να πάρει αυτούς που γράφουν τόσα ψέματα και νοησίες! Όμως πια δεν έχει βιβλία να διαβάσει, για ποιο λόγο ανησυχείτε? Είναι πάντα αφηρημένος και απορροφημένος στις σκέψεις του. Κάποια μέρα μπορεί να το ξαναγυρίσει τρέλα με τους υπότες. Και με τον Σάντσο ή χωρίς αυτόν να φύγει και πάλι για να διορθώσει αδικίες. Γεια σου, φίλε μου. Έλα, πάμε να κάνουμε βόλτα. Εγώ θα διαβάζω και εσύ θα τρέχεις όπου θες. Το είδες? Έχει ένα βιβλίο. Μα πού το βρήκε? Καλησπέρα, κύριέ μου. Καλησπέρα και σε σένα, Σάντσο, φίλε μου. Τι βιβλίο είναι αυτό? Είναι ένα βιβλίο με ιστορίες για υπότες. Το βρήκα στο πιο απίθανο μέρος, στο στάβλο του Ροσινάντε, κρυμμένο μέσα σε ένα σωρό άχυρα. Ο Δον Κιχώτης ήδη έβλεπε με τη φαντασία του ότι ξεκινούσε για νέες περιπέτειες όπου θα πολεμούσε με τεράστιους γίγαντες και θα ταπείνωνε την υπεροψία των φανφαρώνων και των αχρίων. Και φρεγάδες της Γοργόνας.